Να πάμε Λότζια και να πάμε στην καρδιά της Λότζια, να πάμε στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτοδιοίκηση λοιπόν. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου με το Συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δυο σας, κυρία Σπαγιανάκη, κυρία Σαββίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Δουλουφάκη. Καταλαβαίνουμε ότι το χρονικό περιθώριο στενεύει και ο προεκλογικός αγώνας ως ήθιστε είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές λοιπόν 8 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης και σε έναν από τους μεγαλύτερους σίγουρα της χώρας. Οι προκλήσεις είναι πολλές και τα ζητήματα είναι πολλά. Είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα στο Δήμο? Εάν η Λαϊκή Συσπήρωση γίνει η Δημοτική Αρχή, σίγουρα είμαι αισιόδοξος. Γιατί εμείς αυτό που λέμε και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί εμείς εστιάζουμε στην καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος οφείλεται στην πολιτική αντιμετώπιση και των Δήμων και γενικά των αναγκών μας, οι οποίες δεν είναι σε προτεραιότητα όσο αφορά την εξυπηρέτησή τους. Άρα, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτό, θέλουμε να βάλουμε άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες που αφορούν τους ανθρώπους, τους δημότες, ουσιαστικά, κυριολεκτικά, και αυτές να διεκδικήσουμε και αυτές να πετύχουμε. Είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριε Δουλουφάκη, αμιγώς αυτοδιοικητικές ή και το κομματικό στοιχείο τελικά μπαίνει? Και λέω κομματικό, δεν εννοώ πολιτικό, πολιτική είναι η συζήτηση προφανώς και στην αυτοδιοίκηση. Μπαίνει τελικά στο τραπέζι, δεν μπαίνει, μπαίνει με κάποιο τρόπο εμέσως πλήσαν φως? Και αναφέρομαι φυσικά σε όλες τις παρατάξεις, έτσι όπως το βλέπετε και εσείς και το διαπιστώνετε. Είναι βαθιά πολιτικές και ως τέτοιες εννοείται ότι υπάρχει έντονο κομματικό στοιχείο. Εμείς δεν κρυβόμαστε, εμείς είμαστε ξεκάθαροι, σε όλη την Ελλάδα έχουμε το ίδιο όνομα. Σε όλη την Ελλάδα λέμε, είτε περιφέρεια είτε Δήμο, ότι έχουμε τη στήριξη του ΚΚΕ. Ναι, ακριβώς γιατί εκφράζουμε συγκεκριμένη πολιτική. Την ίδια βέβαια ακριβώς πολιτική εκφράζουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Άσχετα αν για κάποιο λόγο. Οι άλλοι μήπως κρύβονται σε ένα βαθμό. Λίγο ναι, σαν να ντρέπονται, σαν να κρύβονται, σαν να μην θέλουν σαν να θεωρούν ότι τα κόμματά τους κάνουν κακό στους Δήμους. Που εμείς αυτό λέμε, ότι τελικά η πολιτική που ασκούν τα κόμματα αυτά, και μιλάμε για τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κάνουν κακό στους Δήμους και κάνουν κακό ουσιαστικά στους δημότες. Να το πάμε δηλαδή εκεί, γιατί ουσιαστικά ο Δήμος είναι μια λίγο έννοια μεγάλη. Οι δημότες είναι αυτοί που την πληρώνουν και αυτοί που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Άρα υπάρχει στις δημοτικές εκλογές και αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η καθημερινότητα, προβλήματα στα οποία η προεκλογική συζήτηση βλέπετε ότι περιστρέφεται συνήθως γύρω από τις λακκούβες, την καθαριότητα, το δικό δίκτυο. Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Σαββίδη. Ναι, γιατί αυτό λέω και εγώ, ότι λέμε κι εμείς ότι προσπαθούν να περάσουν όλοι ότι είναι οι εκλογές αυτές οι εκλογές της λακκούβας, του πεζοδρομίου, του κακού φωτισμού. Αλλά ουσιαστικά βλέπουμε ότι ο πολίτης, μάλλον οι Δήμοι, δεν έχουν καθόλου χρηματοδότηση. Εξυπηρετούνται συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες οι δημοτικές αρχές απλά βάζουν πλάτη ή πολλές φορές, ακόμα πιο έντονα, τις εφαρμόζουν κιόλας. Αυτό λοιπόν, το καθαρά και βαθύ πολιτικό στοιχείο, είναι που στην τελική είναι και το φαινοτυπικό το να μην έχουμε λακκούβες, το να έχουμε λακκούβες, το να μην έχουμε πεζοδρόμια, να έχουμε κακούς δρόμους. Άρα πρέπει να πάμε να εστιάσουμε στην αιτία. Η αιτία είναι λοιπόν ότι οι Δήμοι, οι τοπικές διοικήσεις υποχρηματοδοτούνται και αυτά τα λεφτά, τα έστω τα λίγα που έχουν, τα παίρνουν από τους πολίτες πολύ περισσότερο για να εξυπηρετούν άλλες ανάγκες. Και όχι αυτές. Άρα βλέπετε ή καταλογίζετε, αν θέλετε, και στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στους υπόλοιπους υποψηφίους και δεσμεύσεις τέτοιες που δεν θα τους επιτρέψουν να έρθουν σε σύγκρουση ενδεχομένως και με την κεντρική διοίκηση για να διεκδικήσουν ακριβώς αυτούς τους πόρους? Βεβαίως. Να σας πω κάτι, κύριε Σφαγιανάκη. Σε όλα τα προγράμματα, λίγο πολύ, ακούμε διεκδίκηση. Τη λέξη διεκδίκηση. Εντάξει. Δεν θέλω να το πάω να το ξεχωρίσω ανάμεσα στους υπόλοιπους τρεις υποψήφιους, αλλά ξέρετε, πώς γίνεται να λες να βάζει στο τραπέζι τη λέξη διεκδίκηση χωρίς να βάζει και στη μέση τον ηρακλειώτικο λαό? Διεκδίκηση χωρίς το λαό δεν υπάρχει. Είναι μία φράση καινή σημασία. Δηλαδή, πας ας πούμε σε ένα υπουργείο και λες ότι σας παρακαλώ ή θέλω ή απαιτώ, χωρίς να έχεις τη δύναμη που σου δίνει ο λαός και η διεκδίκηση του λαού από πίσω. Αυτά είναι κουβέντες οι οποίες τις λένε απλά για να τις λένε. Και δεν το λέμε εμείς. Το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Δημότης, ο οποίος βλέπει ότι 20-30 χρόνια τώρα ουσιαστικά διεκδικητικό πλαίσιο δεν υπάρχει κανένα.
και δεν έχει εφαρμοστεί. Και απ' την άλλη, υπάρχει εκείνο το μικρό γαλατικό χωριό στην Ελλάδα που λέγεται Πάτρα, η οποία πέτυχε 5 χιλιόμετρα υπογειοποίησης του σιδηροδρομικού, της σιδηροδρομικής γραμμής. Πέτυχε τα 2,5 χιλιόμετρα παραλία, παραλιακό μέτωπο, να μην πάνε σε ιδιώτη που επέβαλε το κράτος μέσω του ΤΑΙΠΕ. Αναφέρεστε και στην Πάτρα, γιατί ο επικεφαλής βεβαίως, και ο δήμαρχος, ο κομμουνιστής δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κ. Πελετίδης. Λοιπόν, έτσι. Τώρα μας πήγατε βέβαια κατευθείαν, μας δώσετε πάσα, θα το ρωτούσαμε στη συνέχεια για το θέμα του ΒΟΑΚ και την υπογειοποίηση που έχει γίνει πολύ κουβέντα. Άρα, όντως, η Πάτρα έχει πετύχει αυτό που επισημάνεται, κύριε Ντουλουφάκη. Άρα, εμείς εδώ ως Ηράκλειο, ως Δήμος Ηρακλείου και οι υπόλοιποι φορείς, περιφέρεια Κρήτη, δεν το διεκδικήσαμε όπως θα έπρεπε. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Γιατί εμείς ήμασταν και η πρώτη παράταξη που είπε ότι επιβάλλεται να μην κόβεται ο αστικός ιστός στη μέση. Από τη στιγμή που διαφαίνεται από το πρόγραμμα, από το σχέδιο δηλαδή, ότι ο ΒΟΑΚ θα περάσει μέσα από το Ηράκλειο, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να υπογειοποιηθεί. Και είναι επιβεβλημένη η ανάγκη γιατί για τις αστικές μετακινήσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το ΒΟΑΚ. Ιδίως, όπως φαίνεται, άσχετα αν όλοι σχεδόν διατυμπανίζουν ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, ότι δεν θα υπάρχουν ξεκάθαρα. Ναι, εμείς είμαστε σίγουροι ότι δυστυχώς θα υπάρχουν διόδια. Βέβαια, όσο περνάει από το χέρι μας, θα διεκδικήσουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Φοβάστε, κύριε Ντουλουφάκη, ότι αν υπάρχουν διόδια σε κάποια σημεία, είτε στις άκρες, στα όρια του πολεοδομικού συγκροτημένου του Ηρακλείου, θα έχουμε πολλοί οδηγοί, θα αποφεύγουν το ΒΟΑΚ, άρα θα έχουμε κυκλοφοριακό συνοστισμό σε άλλα μέτωπα της δεν υπάρχει. Γενικά το σχέδιο του ΒΟΑΚ δεν δείχνει εναλλακτικές. Δεν υπάρχει πουθενά, ιδίως στην ισιωτική Ευρώπη, τέτοιο σχέδιο αυτοκινητόδρομου κλειστού με διόδια, που θα είναι με διόδια. Μπορεί να λένε όχι στα αστικά, αλλά θα είναι τα διόδια. Δεν υπάρχει εναλλακτική και από άποψη ασφαλείας και από άποψη επιλογής ένας κάτοικος ο οποίος φεύγει από το Ρέθυνο να έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να μην πληρώσει διόδια. Έτσι. Άρα βάζουμε και την ασφάλεια και το οικονομικό κομμάτι. Άρα είναι επιβεβλημένο να υπάρχει ένα άλλο σχέδιο και για πολλούς λόγους και εξοικονόμηση χώρου και ασφάλειας. Υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ. Υπάρχει περιθώριο επιρροής από την επόμενη Δημοτική Αρχή και εφόσον λοιπόν εσείς είσαστε στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου, ο ΒΟΑΚ είναι μακριά μέχρι να τον δούμε να ολοκληρώνεται. Υπάρχει όμως περιθώριο επιρροής της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου σε αυτό τον σχεδιασμό? Πιστεύετε ότι μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου ενδεχομένως σε συνεργασία και με άλλους όμορους Δήμους ή με άλλους Δήμους, όλους τους Δήμους άλλωστε τους αφορά ο βορειοεισοδικός άξονας Κρήτης, βλέπετε να υπάρχει τέτοιο περιθώριο? Να το θέσω εγώ λίγο αλλιώς. Θέλει ο ηρακλειώτικος λαός να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό? Όχι διόδια, υπογειοποίηση, ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Γιατί όπως είδαμε και δυστυχώς στα Χανιά, περισσότερα ατυχήματα δεν γίνονται στον αυτοκινητόδρομο, γίνονται στους περιφερειακούς δρόμους. Έτσι. Θέλει ο ηρακλειώτικος λαός? Έχει ενημερωθεί ο ηρακλειώτικος λαός ακριβώς τι σημαίνει ΒΟΑΚ κλειστός με διόδια? Εάν γίνει κάτι τέτοιο, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ο Δήμος Ηρακλείου μαζί με τους άλλους μεγάλους Δήμους να διεκδικήσει και να πετύχει κάτι διαφορετικό. Όπως είπα, το παράδειγμα του μικρού γαλατικού χωριού. Βέβαια, θα σας πει κάποιος ως αντίλογο από την Δημοτική Αρχή ότι έχει γίνει και μια προσφυγή νομική στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα δεν ξέρω αν θα υποστηριχθεί μέχρι τέλους, κύριε Ντουλουφάκη, αλλά σαν κίνηση έχει γίνει. Πολλές φορές τα δικαστήρια, ξέρετε, εφαρμόζουν και νόμους του κράτους. Και όταν το κράτος έχει συγκεκριμένες κατευθύνεις, τότε είναι λίγο δύσκολο ένα δικαστήριο. Λοιπόν, για το ΒΟΑΚ μας είπατε ότι δεν έχει γίνει και διαβούλευση και διεκδίκηση αυτή που θα πρέπει να έχει γίνει. Ένα άλλο μεγάλο μέτωπο για το Δήμο Ηρακλείου είναι η έκταση του αεροδρομίου του Νίκος Καζαντζάκης. Εκεί τώρα έχει γίνει σωστός χειρισμός από πλευράς των τοπικών φορέων? Υπάρχει κάποια ανησυχία σε εσάς για τα σχέδια, για το τι μελιγενέστε? Και ποια είναι η δική σας πρόταση, βέβαια? Και η δική σας πρόταση είναι το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα του Ηρακλείου για τις επόμενες δεκαετίες. Σαν παράταξη, είχαμε καταθέσει ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία, όλες οι δημοτικές παρατάξεις να καταθέσουν συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς ονειρεύεστε την έκταση αυτή στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να γίνει? Καταθέστε προτάσεις ώστε να γίνει μια διαβούλευση. Δεν είδαμε κάτι συγκεκριμένο. Είδαμε γενικόλογα, κάτι master plan, καμία συγκεκριμένη απάντηση. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όταν φύγει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το κομμάτι που μένει και ανήκει στο Δήμο και μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνει χώρος αναψυχής, χώρος αθλητισμού. Επειδή μιλήσατε και για τα σχολεία, υπάρχει μεγάλη ανάγκη τα σχολεία, μουσικό, καλλιτεχνικό π.χ., ειδικά σχολεία, που υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα να χτιστούν σχολικά συγκροτήματα εκεί. Βέβαια,
ούτε με παραχωρήσεις, ούτε με ΣΔΙΤ. Με κρατική 100% χρηματοδότηση. Με κρατική χρηματοδότηση. Άρα και η αξιοποίησή του και η εκμετάλλευσή του εντός εκτός εισαγωγικών με την καλή έννοια αποκλειστικά στο Δήμο, έτσι. Και να είναι δωρεάν για τους δημότες. Η πρόσβαση δηλαδή να είναι αποκλειστικά και δωρεάν για τους δημότες. Mm-hmm. Μην βάλουμε εισιτήρια. Πάντως, ναι. Ευχής έργων θα ήταν. Πάντως, την αρμοδιότητα για τους χειρισμούς προς το παρόν τις κάνουν τα Υπουργεία, το Κεντρικό Κράτος, με τη συμβολή, νομίζω, σαν τεχνογνωσία και του ΤΑΙΠΕΔ. Και ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί στα λόγια να φαίνεται ότι, να λένε ότι ναι, θα ακούσουμε το Δήμο Ηρακλείου, αλλά ακόμα και σε μια απλή επιτροπή που έγινε για να δουν τις εκτάσεις που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποκλείστηκε ο Δήμος Ηρακλείου από τη συμμετοχή σε αυτήν την επιτροπή. Ναι, όπως και η περιφέρεια από όλα τα μεγάλα έργα. Πάει απευθείας με κρατική παρέμβαση. Φοβάστε ότι μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο, ας πούμε, με τις εκτάσεις στην πρώην αμερικανική βάση, όπου ουσιαστικά εκεί το ΤΑΙΠΕΔ έχει το βασικό ρόλο και βλέπουμε και τα σχέδια, τα επενδυτικά τα οποία προχωράνε εκεί. Τα προχώρησαν, ναι. Το έχουμε δει στο ελληνικό, το έχουμε δει στην αμερικάνικη βάση, το είδαμε και στο λιμάνι. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε το λιμάνι, ότι δόθηκε για ένα κομμάτι ψωμί, το κερδοφόρο κομμάτι του. Το κερδοφόρο κομμάτι, επαναλαμβάνω. Ο δρόμος και κάποιες άλλες εκτάσεις οι οποίες έχουν κόστος συντήρησης, ο επενδυτής δεν τις κράτησε, τις έδωσε στο Δήμο. Mm-hmm. Ωραία, ό,τι έχει κόστος το κρατάει ο Δήμος, άρα εμείς. Και ότι έχει κέρδος, το δίνουμε στον ιδιώτη. Mm-hmm. Εμείς δεν είναι το θέμα να φοβόμαστε, κύριε Σφαγιανάκη. Το θέμα είναι ότι μας έχει δείξει το προηγούμενο παρελθόν. Έτσι, πώς ακριβώς πράττουνε, είναι το ίδιο μοτίβο. Εμείς είμαστε εδώ, το έχουμε ήδη κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ελπίζουμε ο ηρακλειώτικος λαός να μας δώσει ακόμη περισσότερη δύναμη, ώστε να μπορούμε να παλέψουμε ακόμη περισσότερο μαζί του. Στο συγκεκριμένο θέμα, πιστεύετε ότι έδειξε αργά τα ανακλαστικά η νέα δημοτική αρχή? Το θέμα είναι σε πιο από όλα τα θέματα. Για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης και για το κατά πόσο τελικά κατάφερε να διεκδικήσει και να επιτύχει το λόγο στο Α και στο Ω, μιας και η έκταση στην περιοχή της. Κοιτάξτε, βλέπουμε πολλές φορές, είτε αργά είτε και έγκαιρα, να μην υπάρχουν εκβάσεις αν δεν υπάρχει η θέληση και η βούληση. Ναι. Έτσι. Άρα, δηλαδή και άλλες φορές, όταν έχουν γίνει έγκαιρες, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές υπάρχουν κάποια προγράμματα, κάποια έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μέχρι να οριμάσουν, όπως λέγεται στη γλώσσα της τοπικής διοίκησης, περνάνε πολλά χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι μία δημοτική αρχή αποφασίζει να πράξει ένα έργο, μέχρι αυτό να οριμάσει, να πραγματοποιηθεί, είναι πολύ απίθανο να είναι η ίδια δημοτική αρχή. Α, ναι, συνήθως τις κοπέλες τις κόβουν. Μπράβο, καταλάβατε. Άρα... Και έχουμε και τα περιπατρότητας, έργο και πρωτοβουλειών. Σωστό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Να πάμε λίγο και στο πολύπαθο θέμα της σύνδρευσης στο Ηράκλειο, με την υφιστάμενη κατάσταση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τα πολλά προβλήματα, με τα παράπονα των δημοτών, ότι σε πολλές γειτονιές, πολλές φορές, η βρύση στερεύει, που είναι το βασικό για αυτούς στην καθημερινότητά τους, και την ίδια ώρα με την κλιματική κρίση να είναι εδώ και να δημιουργεί άλλα δεδομένα. Υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και πρόταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της σύνδρευσης στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου? Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός όσον αφορά όχι μόνο την ίδρυυση, γενικά τη διαχείριση πολλών αγαθών. Μέσα σε αυτά εννοείται ότι είναι και το νερό. Καταρχάς, το νερό, ενώ είναι ένα απαραίτητο κοινωνικό αγαθό, ίσως από τα πιο απαραίτητα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει χωρίς, είναι καθαρά εμπόρευμα. Ναι. Έτσι. Το πληρώνουμε, πληρώνουμε και για να πιούμε, πληρώνουμε και για να αρδεύσουμε, πληρώνουμε και για να πληθούμε. Και ακριβά κάποιες φορές. Και ακριβά αρκετές φορές. Αυτό είναι στα πλαίσια, κύριε Σφακιανάκη, μιας ενιαίας πολιτικής που θέλει ότι δεν κάνω τα έργα που είναι απαραίτητα και. Κατά συνέπεια, βλέπουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στον ίδιο τον πολίτη, στον ίδιο τον δημότη. Άρα, φτάνουμε, ας πούμε, το καλοκαίρι, οι περιοχές του Ηρακλείου να δεινοπαθούν, περιοχές του Ηρακλείου να μένουν χωρίς νερό, να, παρόλα αυτά να γεμίζουν δεξαμενές με βιτιοφόρα για να μπορούν να κάνουν τις ανάγκες τους οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν υποδομές. Οι υποδομές αντικαθίστανται με ρυθμούς χελώνας. Οι απαραίτητες υποδομές ώστε να εξασφαλίσουν επάρκεια νερού δεν υπάρχουν. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν νερά. Πολλές φορές τώρα, ας πούμε, δηλαδή σήμερα, υπήρχε μια ανησυχία στις βόλτες που έκανα στο Δήμο Ηρακλείου από πολλούς πολίτες με τις βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Όλοι λέγανε, θα περάσει από εδώ, θα φύγει πιο πέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανησυχία όλα αυτά τα νερά να μας πνίξουν. Αυτά τα νερά όμως δεν υπάρχει κανένα έργο, καμία πρόβλεψη να τα συγκρατήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τις γεωτρήσεις. Και όλο αυτό έχει συνέπεια το νερό
να είναι ένα πολύτιμο εμπόρευμα και όχι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο θα παρέχεται σε αυθονία και σε επάρκεια και σε υψηλή ποιότητα στον πολίτη. Αλλά αυτό δείτε το όμως συνολικά. Όχι μόνο στο νερό, στην υγεία, στην παιδεία. Είναι το ίδιο ακριβώς που διέπει όλες τις σχέσεις τοπικού κράτους με τον πολίτη. Πάντως από τη ΔΕΗ, μια απάντηση που δίνεται πάντα, κύριε Δουλουφάκη, είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή, σπάνε συνέχεια αγωγή, γίνονται ζημιές και δεν υπάρχει προσωπικό, είναι η απάντηση τη ΔΕΗ, για να πάει να επιδιορθώσει άμεσα. Δηλαδή, για να το θέσω σε απλά πρακτικά ζητήματα. Ναι, το θέμα είναι πάλι καταλήγουμε. Καταρχάς, εμείς είμαστε ενάντια στο ότι θα έπρεπε να υπάρχουν εταιρείες, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες με τη μορφή της ΔΕΗ. Έτσι, που ουσιαστικά δεν δίνουν λόγο στο Δήμο. Έτσι, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία διοικείται με χρηματοοικονομικά κριτήρια, με ισολογισμό, έτσι, χρωστάει, πρέπει να καλύψει τρύπες κτλ. Ουσιαστικά δεν δίνει λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη. Και παρόλα αυτά, επίσης βλέπουμε ότι συνεχίζει το ίδιο μοτίβο της υποστελέχωσης και καμία διεκδίκηση. Ξέρετε κάτι. Το να βγαίνεις και να λες όποτε ζορίζεσαι και όποτε σε βάζουν λίγο σε μία αγωνία και να λες «Α, δεν έχω λεφτά, α, δεν έχω κόσμο, πάμε παρακάτω», δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Πρέπει να βγεις, να διεκδικήσεις και να απαιτήσεις και να κερδίσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Για τη σχολική στέγη έχουν διεκδικηθεί χρηματοδοτήσεις, γιατί και εκεί έχουμε ακούσει την Δημοτική Αρχή να παραπονιέται ότι δεν έχει πάρει και τίποτα σαν χρηματοδότηση από το κράτος, ακόμα και για τα σεισμόπληκτα σχολικά κτίρια, γιατί έχουμε και τέτοια στο επίπεδο Δήμου Ηρακλείου. Έχουν βρεθεί και πρόσκαιρες λύσεις, έτσι, δηλαδή μεταφορά των μαθητών αλλού και τώρα 2 χρόνια μετά ακόμη στο αλλού περιμένουμε. Και τα κλασικά οικείς και τα κλασικά λιόμενα. Η σχολική στέγη είναι κάτι το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι και πρόεδρος στην Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου. Κλείνουμε σήμερα 2 χρόνια. Ακόμα και σήμερα, μέχρι και πρόσφατα, δίναν αγώνα γονείς και δάσκαλοι για να επιστρέψουν σε σχολεία τα οποία επίσης έδωσαν αγώνα για να γίνουν επισκευές. Μιλάω για το Γερονιμάκιο, μιλάω για το 12ο που αυτή τη στιγμή είναι δεξιά και αριστερά. Μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα. Σήμερα ήμουν στα ειδικά σχολεία που ήταν στην πρώην Ακαδημία, που στεγάζονται. Βλέπεις, ας πούμε, παιδιά ακόμα περισσότερο ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού που θέλουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και επιστημονικές υποδομές, ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό δείχνει ακριβώς πως αυτό το κράτος, είτε τοπικό είτε κεντρικό, αντιμετωπίζει παιδιά και γονείς με μια αναλυσία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Βολευόμαστε, κύριε Δουλουφάκη, απλά. Δηλαδή τοποθετούμε τα παιδιά σε αίθουσες, τα βλέπουμε σαν αριθμούς και λέμε «Α, 15 εδώ, 20 κάπως εδώ, έτσι, 20 κάπως εκεί έτσι, κύριε Σφακιανάκη. Κλείσαμε». Τώρα, όσον αφορά τη σχολική στέγη, το βόλεμα ή όχι, είναι το εξής. Είναι δεδομένο ότι το κεντρικό κράτος δεν δίνει τα λεφτά που αναλογούν στους Δήμους. Οι Δήμοι, αντί να τα διεκδικήσουν όπως πρέπει, επαναπαύονται ή προτάσουν, ας πούμε, σαν χρηματοδότηση κάποια προγράμματα, έτσι, είτε ΠΟΔΟΕ, δηλαδή προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, είτε διάφορα ΕΣΠΑ, είτε διάφορα τρίτσις, φιλόδημος, τα οποία είναι δανειακές συμβάσεις, τα οποία τα προτάσουν σαν χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι τη φορολογία μας την έχουν ξεχάσει να πάει στους Δήμους. Είναι επιπλέον χρηματοδότηση, την οποία πάλι θα την πληρώσουμε, άρα πληρώνουμε και δεύτερη φορά τα σχολεία. Και όσο αφορά τα διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ ή δημοσίων επενδύσεων, δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα τα σχολεία. Γι' αυτό δεν βλέπουμε πουθενά να φτιάχνονται σχολεία με ΕΣΠΑ. Ακριβώς γιατί αυτά τα προγράμματα έχουν άλλο προσανατολισμό. Και όχι προτεραιότητα των αναγκών των πραγματικών των δημοτών, των βασικών αναγκών των δημοτών, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, το νερό. Αλλά έχουν σαν προτεραιότητα εξυπηρέτησης διαφόρων τουριστικών, έτσι, επενδύσεων, διαφόρων βιώσιμης ανάπτυξης και τέτοια, έτσι. Υπάρχει μια διαπίστωση, κοινή διαπίστωση από τον κόσμο και του Ηρακλείου και άλλων περιοχών της Κρήτης, αλλά προφανώς και θα επικεντρωθούμε στο Ηράκλειο, ότι δεν υπάρχουν καινούργια σχολεία. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι των επισκευών που πρέπει να γίνουν σε σχολικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν καινούργια σχολεία, νέες σχολικές μονάδες, σύγχρονες, με σύγχρονες προδιαγραφές, με όλη εκείνη την περιβαλλοντική συνείδηση που πρέπει να έχουν και πλέον ακόμη και οι σχολικές μονάδες για να δίνουν το παράδειγμα. Ανύπαρκτες. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. 24 χρόνια έχουν να φτιαχτούν καινούργια σχολεία στο Ηράκλειο. Μεγάλα σχολεία, συγκροτήματα. Όσα έχουν φτιαχτεί, είτε Καπετανάκιο, είτε η Ακαδημία που φτιάχνει τώρα, με πολύ αγώνα και διεκδίκηση των ίδιων των γονέων. Αλλιώς θα είχαμε μείνει. Υπάρχουν σχολεία
στο Ηράκλειο, τα οποία οι συνθήκες, εκτός του ότι είναι επικίνδυνα, δεν έχει γίνει κανένας προσεισμικός έλεγχος πάλι 2 χρόνια μετά το Αρκαλοχώρι, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική δευτεροβάθμια προσεισμική, προσεισμικός έλεγχος σε κανένα σχολείο. Άρα τα παιδιά μας πηγαίνουν σε σχολεία τα οποία κατά μέσο όρο έχουν ηλικία πάνω από 50 και 60 χρόνια. Άμα τα βάλετε κάτω, δηλαδή είναι παλιά σχολεία που έχουν φτιαχτεί με σεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι πλέον δεν έχουν καμία. Την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή, κύριε Δουλουφάκη, δεν έγιναν νέοι έλεγχοι. Δευτεροβάθμιους κανένα. Όλοι είναι μακροσκοπικοί. Δηλαδή, μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα σχολείο και λένε εντάξει. Είναι σαν να σας βλέπω εγώ στον δρόμο και να λέω, μάλλον πρέπει να είναι καλή δημοσιογράφη. Καλά φαίνεστε. Καλά φαίνεστε. Ναι, έτσι. Αυτό είναι. Γιατί, για ποιο λόγο θα πρέπει να δούμε, για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Γιατί αν κάνουν τους ελέγχους, όχι μόνο στα σχολεία, σε όλα τα δημόσια κτίρια, αυτό μετά θα πρέπει να το επισκευάσεις. Θα πρέπει να το φτιάξεις. Δεν δίνονται τα κονδύλια. Ακριβώς γιατί η προτεραιότητα δεν είναι να φτιαχτούν σχολεία. Δεν είναι να φτιαχτούν αντιπλημμυρικά έργα. Δεν είναι να φτιαχτούν αντιπυρικά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που δεν βάζει ένα κράτος, τοπικό είτε κεντρικό. Να σας πάμε λίγο στο πράσινο, διότι αναπόφευκτα το τελευταίο ιδίως ένα χρόνο, μετά το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του δέντρου και το θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα. Τι γίνεται με το πράσινο στο Ηράκλειο, αν είχαν γίνει ή αν γίνονται οι έλεγχοι. Ποιες είναι οι θέσεις παραδεξιστές εδώ? Οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να ήταν πολλοί. Το ανέφερα πριν και όταν μου ζητήσατε για το εκμετάλλευση του αεροδρόμιου Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή τη στιγμή έγινε το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του δέντρου. Θα πρέπει να επαφιόμαστε στους ειδικούς, αυτοί που πρέπει να ελέγξουν τα δέντρα μέσα στον αστικό ιστό, αν όντως είναι επικίνδυνα, και να λάβουν τα ανάλογα μέτρα. Προέχει η ασφάλεια των δημοτών. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο ειδικός θα πρέπει να αποφασίσει αν ένα δέντρο θα πρέπει να μείνει ή όχι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει όμως και ουσιαστική πρόβλεψη για χώρους πρασίνου. Δεν υπάρχει ένα πάρκο, δεν υπάρχουν εστίες πρασίνου μέσα στην πόλη. Καμία. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπάρχει σχέδιο πόλης που να έχει εφαρμοστεί και να προβλέπει κάτι τέτοιο. Πονεμένη θεωρία τώρα, μας πήγατε στο σχέδιο πόλης. Είναι όλα, κύριε Σαββίδη, είναι όλα, όπως βλέπετε, γυρνάει το ένα πίσω, φέρνει το άλλο. Και το σχέδιο πόλης, κύριε Δουλουφάκη, είναι πονεμένη θεωρία και όχι μόνο του. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις εδώ στο Ηράκλειο, τα ξέρετε καλά, συνδυάζεται και με αυτό που λέμε αντιπλημμυρική προστασία. Διότι υπάρχουν και έργα που είναι επί χάρτη, έχουν μείνει εδώ και χρόνια, όπως το φράγμα των Δαφνών. Σχέδιο για την αντιπλημμυρική προστασία, διότι και επίκαιρο. Δυστυχώς, τελευταίες μέρες υπάρχει σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου. Ήμασταν οχύρωτοι πολύ τελικά. Αρκετά. Έχω πάει, πήγα στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, ένα ρεύμα που υπάρχει εκεί, το οποίο πλημμυρίζει κάθε χρόνο με απλές βροχές. Έχει μείνει ακαθάριστο εδώ και 2,5 χρόνια. Πήγα στον Ξηροπόταμο, τραγική κατάσταση. Πήγα στον Άγιο Γιάννη, το μισό κομμάτι του ρεύματος ανοίγει στο Δήμο, το άλλο μισό στην περιφέρεια. Υπάρχει και αυτή η έννοια της πολιτικής προστασίας, η οποία είναι κατακαιρματισμένη σε πολλά κομμάτια. Δηλαδή, αν συμβεί καμία καταστροφή, θα πρέπει να συνεννοηθούν. Εμείς είμαστε τρεις άνθρωποι εδώ, θα πρέπει να είμαστε στο τηλέφωνο. Όχι, δικιά σου ευθύνη εδώ, όχι, δικιά σου ευθύνη εκεί. Αυτά, όσο και αν λέτε, πολλοί κατηγορούν τον ΚΚΕ ότι είναι αναχρονιστικό. Αλλά τον ΚΚΕ λέει ότι αυτά θα πρέπει να είναι κεντρικά σχεδιασμένα. Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη κεντρικά, ότι ξέρεις κάτι, σε μία πόλη σαν το Ηράκλειο, τι ανάγκες έχει. Περιφερειακά, τι ανάγκες έχει ο αστικός ιστός, αυτά τα έργα θα πρέπει να τα κάνω. Γιατί η ζωή του πολίτη είναι πάνω απ' όλα. Και υπάρχουν και πολλά κτίρια παλιά, κύριε Δουλουφάκη. Αναφερθήκατε πριν και με αφορμή και το κομμάτι της σχολικής στέγης, είπατε ότι υπάρχουν και άλλα κτίρια και δημόσια κτίρια. Εγώ θα πω και άλλα κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Υπάρχουν γειτονιές του Ηρακλείου, είτε βρίσκονται στο κέντρο, και μια Αγία Τριάδα. Υπάρχουν γειτονιές που έχουν ένα μεγάλο αριθμό κατοικιών εγκαταλελειμμένων, παλιών. Μπλέκονται κληρονομικά, οπότε και λίγο κληρονομητά έχουν αφήσει στην άκρη και δεν ασχολούνται. Τι γίνεται με αυτά? Η Αγία Τριάδα, ας πούμε, επίσης είναι μια άλλη ιστορία με πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν υπάρχουν χώροι πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα, σε ασθενοφόρα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει βέβαια και υποδομή για κρουνούς, πυροσβεστική κατάσβεση κτλ. Τα κτίρια που είναι μέσα στην Αγία Τριάδα και ορθώς έχουν χαρακτηριστεί σαν διατηρητέα, δεν μπορεί ο απλός ο δημότης με τη μάστιγα, με τη φτώχεια που υπάρχει. Να τα αντικαταστήσει και να τα. Ναι. Εκεί τώρα. Τι θα μπορούσε όμως να γίνει? Γιατί να υπάρχει μια βοήθεια, μια συγκεκριμένη. Επίσης είναι πρόγραμμα πολιτικής, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θέλω ένα κέντρο το οποίο να είναι βιώσιμο, να ανήκει στον πολίτη. Να μπορεί ο πολίτης μέσα την κατοικία του να την αναβαθμίσει, να την ανακαινήσει, να την εξυγχρονίσει, να του προσφέρω βοήθεια.
αυτά είναι μακριά. Βλέπουμε όμως ότι γίνονται έργα απλά για να πεζόδρομοι, για να περπατούν οι τουρίστες άνετα, χωρίς τις αντίστοιχες χωροταξικές μελέτες. Οι οποίες είναι... Τώρα έχετε πάει και στο μεγάλο έργο της ανάπλασης στο κέντρο. Δεν έχει βοηθήσει όμως να αναζωογονήσει την εμπορική δραστηριότητα αυτό το έργο. Από το 2019, το τουριστικό κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, παρουσιάστηκε κέρδη ρεκόρ. Και στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, κύριε Σαββίδη, εγώ στην τσέπη μου ή στην τσέπη πολλών δημοτών δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Δεν την βλέπετε. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω αν το βλέπει ο κόσμος. Σίγουρα μπορεί, ας πούμε, κάποια καταστήματα να έχουν πουλήσει κανένα δύο μαγνητάκια παραπάνω, αλλά είναι και τέτοια ακρίβεια, είναι τέτοιοι φόροι, κρατικοί και δημοτικοί, οι οποίοι δεν αφήνουν περιθώρια για πολλά ζήτω. Ήταν λάθος ο σχεδιασμός της πεζοδρόμησης του κέντρου, του Σταυρού της Πόλης. Βέβαια, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Mm. Δεν μπορεί να πάρει. Αν δεν πας να πληρώσεις το πάρκινγκ, δεν έχεις κάπου να παρκάρεις. Υπάρχει κίνδυνος να σε γράψουν. Εμένα με γράψανε πρόσφατα. Mm-hmm. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόσβαση λοιπόν των πολιτών εύκολη στο κέντρο. Mm-hmm. Τα νίκια έχουν αυξηθεί, έχουν ανέβει. Χωρίς καμία ουσιαστική χωροταξική μελέτη. Mm-hmm. Τι επιλογές έχουμε σε χώρους στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου Αμυγός, στο κέντρο, και το λέω γιατί είναι το πιο το επιβαρημένο σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφοριακή κίνηση, και εκεί που και οι επισκέπτες είναι πολλοί που θέλουν να πάνε στην εμπορική κίνηση του κέντρου του Ηρακλείου. Τι επιλογές έχουμε σε χώρους στάθμευσης, δημοτικούς χώρους στάθμευσης πια? Θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί πολύ περισσότεροι, ή θα μπορούσαν να είχαν γίνει θέσεις πάρκινγκ περιφερειακά του Ηρακλείου στους δρόμους, οι οποίες θα ήταν δωρεάν, όπως συμβαίνει. Πάτρα, π.χ., λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Εσύ και στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει αρκετές δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Αλλά δεν υπάρχει μία πρόβλεψη να μπορείς να παρκάρεις άνετα, να φτιαχτούνε. Γι' αυτό βλέπουμε όμως ότι ανεβαίνουν και γίνονται συνέχεια και ολοένα περισσότερα ιδιωτικά πάρκινγκ. Να πάμε και στην καθαριότητα. Μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ τώρα στην προεκλογική περίοδο έχει γίνει πολλή κουβέντα και αναπόφευκτα, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους δημότες. Σε τι επίπεδα είμαστε? Τι έχει γίνει, τι μπορεί να γίνει? Πολύ χαμηλά. Είναι ίδια. Βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά για την καθαριότητα. Είναι απευθείας εξαρτάται και από τα ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή, είναι απευθείας από την τσέπη μας. Ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, δεν βλέπουμε καθαριότητα. Σήμερα, ας πούμε, ήρθε μια κυρία, είναι και γνωστή μου, στην περιοχή του Μασταμπά και μου λέει έχει γίνει μια μικρή χωματερή κάτω στη Μαθαιάκη. Τα ποντίκια είναι το ένα πίσω από το άλλο. Παντού που και να πήγες, είδες μια βρώμικη πόλη. Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Υποστελέχωσης. Δεν μπορούμε. Για να κάνουμε τώρα και... Ναι, είναι... Δεν μπορούμε. Πρέπει να διεκδικηθούν πόροι. Πρέπει να σταματήσουμε να επαφιόμαστε στους συμβασιούχους. Γίνεται δουλειά με διμηνίτες στην καθαριότητα, με εξαμηνίτες, με οχταμηνίτες στην καλύτερη περίπτωση. Δεν γίνεται. Υπάρχουν μόνιμες ανάγκες καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου? Σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο Ηρακλείου. Στον τέταρτο Δήμο της Ελλάδος. Αν όχι πέμπτο ή τέταρτο. Με πολύ μεγάλη έκταση. Υπάρχουν μόνιμες ανάγκες? Ναι. Θα έπρεπε να εκπληρώνονται αυτές οι ανάγκες? Βεβαίως. Πώς? Με μόνιμο προσωπικό. Το οποίο... Εσείς το έχετε θέσει ως παράταξη και εσείς. Και θα πρέπει προσωπικά να το διεκδικήσουμε όμως. Και όχι απλά να το λέμε ότι ξέρεις κάτι, ναι, έχουμε πρόβλημα καθαριότητας. Γιατί το πρόβλημα της καθαριότητας δεν είναι τωρινό. Φθήνει και γίνεται όλο ένα και χειρότερο. Ακριβώς γιατί φεύγουν οι μόνιμοι, όσοι ήταν, και έρχονται με συμβασιούχους, και αν έρχονται, και αν καλύπτουν τη θέση. Κύριε Δουλουφάκη, γιατί υπάρχει και αυτή η ομοιρία χρόνου και για τους συμβασιούχους, αλλά στην τελική γίνεται ομοιρία και για το Δήμο Ηρακλείου και για τους δημότες. Πώς μπορεί να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός? Γιατί βλέπουμε ότι πρακτικά πηγαίνουν συνεχώς στα δικαστήρια, παίρνουν προσωρινές διαταγές, μένουν για λίγους μήνες, ξανά μανά τα ίδια. Ναι. Ουσιαστικά τα δικαστήρια, όπως το είπατε, παίρνουν προσωρινές αποφάσεις μέχρι να τελεσιδικήσουν. Γιατί ένα δικαστήριο, το είπαμε και πριν, δεν μπορεί να αποφασίσει ενάντια στον νόμο. Που τι λέει ο νόμος, ο συνταγματικός νόμος, το οποίο βέβαια μόνο το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για το άρθρο 103 του συντάγματος να σταματήσει μετά από τα 2 χρόνια να γίνει μονιμοποίηση. Κανένα κόμμα δεν το υπερψήφισε. Κανένα. Άρα βλέπουμε ότι το κεντρικό κράτος με τις πλάτες τοπικού, δηλαδή των Δήμων και της περιφέρειας, θέλει να συνεχίσει αυτές οι ανάγκες, οι μόνιμες, που είναι στην καθαριότητα, που είναι στο νερό, που είναι στο πράσινο,
που είναι στους σχολικούς. Μιλήσατε πριν στο ρεπορτάζ για τις παράλληλες στηρίξεις της ειδικής αγωγής. Mm. Παρόμοιο μοτίβο βλέπουμε και εκεί. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Δουλουφάκη, συνοψίζοντας και τα όσα είπαμε μέχρι τώρα και ζητώντας σας από εσάς και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ότι το βασικό χαρακτηριστικό της επόμενης Δημοτικής Αρχής, ευελπιστείτε να είστε εσείς, είναι η πρόθεση για διεκδίκηση. Θα πρέπει να γίνει επιτέλους. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε από τη βάση. Θα πρέπει να αρχίσουμε να ικανοποιούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχει ο Δημότης. Ο Δημότης αυτή τη στιγμή δεν είναι ευτυχισμένος στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν είναι ευτυχισμένος γιατί δεν έχει σχολεία, δεν έχει νερό, δεν έχει υπηρεσίες πρόνοιας, παιδικούς σταθμούς, φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Έτσι, είναι μεγάλα αγκάθια αυτά. 7 στα 8 παιδιά έχουν μείνει εκτός παιδικών σταθμών. Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν κάπου δωρεάν να απευθυνθούν η φύλαξή τους. Οπότε πάμε ή σε ιδρύματα, ή σε ιδιώτες, είτε με μαύρη εργασία, το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Φοβάται, σας είπα πριν, την αγωνία που βίωνα σήμερα με τον κόσμο, αν θα περάσει η βροχή από το Ηράκλειο. Έτσι. Αντισεισμικά, κανένας έλεγχος. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι καλυμμένες οι βασικές του ανάγκες. Και μιλάμε και για την ακρίβεια η οποία θερίζει και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουν και οι δημοτικοί φόροι, είτε άμεση είτε έμεση, που επιβάλλονται για να καλύψουν τις τρύπες της ελλιπής χρηματοδότησης από το κράτος. Άρα ένας δημότης θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσει ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Την πολιτική που προτείνουν οι υπόλοιπες παρατάξεις και έχουν ήδη εφαρμόσει, γιατί βλέπουμε μέσα κόσμο ο οποίος έχει ήδη υπάρξει σαν δημοτική αρχή. Είτε πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε με αντιπολίτευση δήθεν, και τώρα είναι όλοι μαζί, είτε θα επιλέξει μια παράταξη η οποία πραγματικά θα διεκδικήσει μαζί του όμως να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση αυτή. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.